σε ανοιχτή συνομιλία στο φουαγέ του Δημαρχείου της Αλεξανδρούπολης, προσκαλεί πολίτες και θεσμικούς φορείς ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Βαγγέλης Λαμπάκης, προκειμένου να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις σχετικά με την διαμόρφωση του κέντρου της πόλης. Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί μεταξύ των πολιτών και εκπροσώπων του Δήμου για την ανάπλαση του κέντρου της Αλεξανδρούπολης. Σε 7.30 ώρα, Τετάρτη, στο φουαγέ του Δημοτικού Θεάτρου, όπως σας είπα, περίπου 7 έως 8 τραπέζια με επιστήμονες από τις υπηρεσίες του Δήμου μας θα σας περιμένουν, και εγώ βέβαια μαζί, θα σας περιμένουμε για να δεχθούμε τις παρεμβάσεις σας, τις προτάσεις σας, τα όνειρά σας, το σχεδιασμό για το κέντρο της αγαπημένης μας πόλης. Εν τω μεταξύ, έχει ήδη εκπονηθεί μια αρχική μελέτη, η οποία συμπεριλαμβάνει την ανάπλαση της παραλίας, ένα νέο ποδηλατόδρομο, την ηχθιαγορά, την πλατεία, το καπνομάγαζο και πολλά άλλα ορόσημα του κέντρου της Αλεξανδρούπολης που ανέφερε ο κύριος Λαμπάκης. Αναπλάθουμε το παλιό μας κολυβητήριο, δημιουργώντας δύο πισίνες, μία τη μικρή για αμαία για την εκγύμνασή τους και μία η μεγάλη πισίνα για όλους τους δημότες. Προχωράμε στα τρία γηπεδάκια που είναι πίσω από το κοινωνικό ιατρείο, από το κτίριο του Κέντρου Νεότητας, όπου αναμορφώνουμε τα τρία γήπεδα του handball, του μπάσκετ και του beach volley, με προδιαγραφές βέβαια πολύ καλές, όπως πρέπει να είναι τα γήπεδα αυτά στο κέντρο της πόλης. Δημιουργούμε ένα χώρο στάθμευσης 175 θέσεων ανάμεσα στο γήπεδο και στο ξενοδοχείο Εγνατία. Πεζοδρομούμε το ρεύμα πορείας με κατεύθυνση από το Εγνατία προς το Φάρο, δημιουργώντας επάνω ένα ποδηλατόδρομο. Ο Δήμαρχος δήλωσε πως η τελική μελέτη, η οποία θα υποβληθεί το Σεπτέμβρη, θα πάρει μέρος σε διαγωνισμό ανάμεσα σε 5 πόλεις της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από τον διαγωνισμό θα προκύψει χρηματοδότηση μόνο 2 μελετών με κονδύλι ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ από το νέο ΕΣΠΑ. Έχουμε ήδη τελειώσει τη μελέτη για τα αρχιτεκτονικά, τα οποία θα μπουν στο ήδη αποπερατωμένο τμήμα της παραλίας μας, δηλαδή από τη στροφή του Εγνατία μέχρι και την καφετέρια Αργό. Αναπλάθουμε με την δημιουργία κυματοθραυστών μέσα στη θάλασσα. Ήδη γίνεται η μελέτη από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το οποίο, όπως έχω πει και άλλες φορές, διαθέτει εξομοιωτή κυμάτων, προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα ήπιο κυματισμό μέσα στο χώρο μπροστά από το μήλο, μπροστά από το φάρο, και δημιουργία μιας πλάζ με εμπλουτισμό, όπως έχουμε πει πολλές φορές, άμμου και αρχιτεκτονικά ήπιας μορφής στο χώρο από το τοιχείο μέχρι και τη θάλασσα. Παράλληλα, θα δοθεί η δυνατότητα σε όποιον επιθυμεί να παραδώσει γραπτά τις προτάσεις του για το κέντρο της Αλεξανδρούπολης μέσα στο πλαίσιο της εβδομάδας. Σημαντικό ρόλο στην ανάπλαση θα παίξει το πάρκο Αλτίν Αλμάζη, όπου θα μεταφερθούν μερικές από τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Προχωράμε στην Πλατεία Ελευθερίας, όπου θα δημιουργήσουμε μία σκεπαστή κατασκευή, μία μάλλον κρεμαστή κατασκευή από λουλούδια, για να δώσουμε στην πλατεία εκείνη ένα ιδιαίτερο χρώμα και να γίνει πραγματικά η πλατεία των λουλουδιών με αναρριχόμενα φυτά, και βέβαια να βάλουμε σε κίνηση πάλι, λειτουργώντας το συντριβάνι της Πλατείας Ελευθερίας, χαρακτηριστικό του σημείου εκείνου. Και βέβαια θα γίνουν και κάποιες άλλες παρεμβάσεις, όπως επίσης θα δημιουργήσουμε και στο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, η οποία θα μεταφερθεί στο καπνομάγαζο, θα δημιουργήσουμε στο χώρο εκείνο φροντιστήρια κοινωνικά για τις ευπαθείς ομάδες των νέων.